ακολουθήσαμε. Είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας για ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη, για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου, καινούριου, δημόσιου σχολείου, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για το νέο σχολικό κτίριο. Γιατί το σημαντικό είναι ακριβώς αυτό, ότι με προσπάθειες, με επιμονή και υπομονή, αυτή τη στιγμή η Λάρισα ανήκει στον τρίτο των πόλεων που έχουν πρότυπα γυμνάσια και λύκεια. Με έναρξη λειτουργίας από την αρχή, και όχι με μετονομασία ενός ήδη λειτουργούντος σχολείου σε πρώτη. Μιλάμε, και το τονίζω αυτό, για δημόσια τομή εκπαίδευσης, που φιλοδοξεί να περάσει σε καινοτόμες διαδικασίες και μεθόδους παροχής γνώσης, στην οποία διεκδικεί ο καθένας που ενδιαφέρεται τη θέση του ισότιμα με τη διαδικασία των εξετάσεων, και στην οποία ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπορούν και έχουν πρόσβαση παιδιά ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας. Η εξέλιξή του και η επιτυχία των στόχων του αφορά το Υπουργείο Παιδείας και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Καθώς, όπως είναι γνωστό, ο Δήμος δεν εμπλέκεται με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ούτε με αυτό της παρεχόμενης γνώσης. Για να φτάσουμε όμως εδώ, χρειάζεται να περάσουμε από ένα φράγμα ιδεολειψιών, κομβικών επιλογών, υποχωρήσεων, παρεμβάσεων και κινδυνολογίας. Όμως οι κοινωνίες προχωράνε μπροστά μέσα από δυσκολίες, γιατί έτσι οδηγούμαστε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Το θέμα είναι για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να εγκρίνει και να αποφασίσει την λειτουργία αλλιώτη του σχολείου τον Μάιο του 2023, με θετική εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής. Πιθανώς να θυμάστε ότι στη διάρκεια της συζήτησης, η γραμμή της τότε πλειοψηφίας, όπως είχε εκφραστεί στη Σχολική Επιτροπή, άλλαξε και οδηγηθήκαμε σε απόσυρση του θέματος και στην ουσία σε πάγωμα της διαδικασίας. Το θέμα επανήλθε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τον Δεκέμβριο του 2023 και η νέα Δημοτική Αρχή έπρεπε να δώσει την απάντηση, η οποία στην ουσία ήταν αν η πόλη μας, αν η Λάρισα, θα βρεθεί στην ομάδα των πόλεων που θα λειτουργούν πρότυπα γυμνάσια και λύκεια. Η απόφαση ελήφθη τον Ιανουάριο του 2024 με την αρνητική ψήφο της αντιπολίτευσης και το λευκό του μετέπειτα επικεφαλής της. Επαλήθε τον Ιούνιο αυτής της χρονιάς με ερώτημα της αντιπολίτευσης, όπου η συζήτηση είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς φάνηκε ότι στην προσπάθεια για να μην λειτουργήσει το πρώτο σχολείο, προσθέθηκαν επιπλέον κινδυνολογία και υπερβολές. Σε όλο αυτό το διάστημα, από τη δική μας μεριά, το βασικό μέλημα ήταν να θέσουν απαραίτητες διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα το σχολείο από την αρχή. Και αυτό κάναμε. Συγκροτήσαμε την Επιτροπή για την Καταλληλότητα του κτηρίου, η οποία ομόφωνα κατέληξε στο πόρισμά της. Στη συνέχεια και με βάση αυτό, το Υπουργείο προχώρησε στην έγκριση χειρολογικών προγραμμάτων του Δευτέρου Γυμνασίου Λάρισας για τη συσέγασή του με δύο τμήματα της πρώτης τάξης του Γυμνασίου του Πρωτήτου Γυμνασίου Λάρισας και του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Λάρισας για τη συσέγασή του με δύο τμήματα της πρώτης τάξης Λυκείου του Πρώτου Γενικού Λυκείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2024-2025 και υπέγραψε, όπως το βλέπετε, την απόφαση συστέγασης. Ταυτόχρονα, φροντίσαμε για τον εξοπλισμό του σχολείου, ενώ προχωρήσαμε στην απαραίτητη διαδικασία που αφορά στην ανέγκριση του νέου σχολικού κτηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαρισαίων, επί των οδών Ιδάρχου Σαρίδη και ειδήποτος στη συνοικία Νεράιδα του Δήμου Λάρισας. Το σχετικό πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου υπεγράφει ήδη και καταθέθηκε στο Υπουργείο, καθώς και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και θα ακολουθήσει η εκπόνηση της ειδικής μελέτης. Την ίδια στιγμή πιέζουμε για την αναγκαία χρηματοδότηση του έργου. Ξεκαθαρίζουμε ότι χωρίς χρηματοδότηση ο Δήμος δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά για την πόλη και θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα νέο, σύγχρονο σχολικό κτηριακό συγκρότημα που θα είναι κόσμιο για την πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω όσους στήριξαν τη μέχρι τώρα προσπάθεια και όσους συνέβαλαν θετικά στη λειτουργία του σχολείου. Την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Αρμόδια Σχολική Επιτροπή, τους διευθυντές του Δευτέρου Λυκείου και Γυμνασίου για τη συνεργασία τους, αλλά και όσους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων σήκωσαν το βάρος της απόφασης. Τονίζω ότι η προσπάθεια για τη χρηματοδότηση του έργου δεν αφορά μια συγκεκριμένη δημοτική αρχή, αλλά ολόκληρη την πόλη. Και ελπίζω στη συστάτευση όλων για αυτή τη διεκδίκηση, ανεξαρτήτως παραταξιακών ή κομματικών γραμμών. Θα ήταν λάθος σε αυτή την υπόθεση να εμπλεκεί κάποιος, προσπαθώντας με λανθασμένο τρόπο
να αυτοαναγορευτεί σε σωτήρα της πόλης ή να ιδιοποιηθεί την προσπάθεια των πολλών.